Εκεί δηλαδή που υπάρχει αναγνωρισμένη ελληνική εθνική μειονότητα και η οποία έχει δικαίωμα για πλήρη χρήση συμβόλων, συντελείται μια εθνοκάθαρση. Πάντω οι άνθρωποι. Ακούστε και με. Δεν μιλάνε για τα τελευταία δύο χρόνια. Λοιπόν, λοιπόν, όταν, λοιπόν. λοιπόν. Όταν Μα δεν άμα με αφήσει, πείρω μου, εντάξει, το ξέρω εντάξει. καλά το θέμα. Λοιπόν, λοιπόν τα τελευταία γνωρίζω, δύο ανά, χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια συντελείται υπόγεια εθνοκάθαρση με την ανοχή τη αλβανική κυβέρνηση, αλβανική αστυνομία και τη ελληνική κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια, πέντε με έξι. Καταβάλλεται προσπάθεια αφελινισμού των περιοχών, πρόσεξε τη λέω, που είναι στη χημάρα, ε, τι περιοχέ δηλαδή που οι Αλβανοί δεν αναγνωρίζουν ω μειονοτικέ. Και εκεί γίνεται η φαρπαγή περιουσιών κτλ. Αυτό το οποίο σημειώνω είναι άλλο πράγμα το κράτο να πηγαίνει να κάνει η φαρπαγή περιουσιών ή να λέει ότι θα φτιάξω εδώ την παραλία, και άλλο να μπαίνουν τη νύχτα Αλβανοκοσοβάροι. Κομιτατζίδε μέσα στα σπίτια να χτυπάνε τι μητέρε, γιατί ακούει και να λένε για τον Κατσίφα ότι ήταν παραβατικό κτλ. Θέλω να του ρωτήσω, αν κάθε βράδυ έμπαιναν κομιτατζίδε μέσα στο σπίτι του, πετούσαν τον πατέρα του από το μπαουλοντίβανο, δέρναν τη μάνα του, τι θα έκανε κανεί. Άρα λοιπόν θέλω να πω το.